σοσιαλιστική, ανεβάζει τον κατώτατο μισθό από τα 735 στα 900 ευρώ. Λοιπόν, αυτά τα οποία λέτε εσείς που είναι τα ίδια που λέει η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη για τη διάλυση της εργασίας, να τα πείτε στους Ισπανούς ομοιοδεάτες σας, οι οποίοι κάνουν σε αυτό το θέμα το ίδιο με εμάς. Σοσιαλιστές, είστε κεντροαριστεροί. Διότι κύριε Γρηγοράκο, οι προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη και πρέπει να δείτε εσείς σε ποιο χώρο θέλετε να προσδιορίζεστε. Εμείς είμαστε εσείς να δείτε. Αφήστε το να μιλήσει όμως, Λεωνίδα. Όταν διώχνουμε τους δεξιούς από την κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού. Και την κυρία Κουντουρά. Κύριε Γρηγοράκο. Να μας τρελάνετε τώρα, δηλαδή. Κύριε Γρηγοράκο, διώξατε τους δεξιούς από την κυβέρνηση. Μπορώ να μιλήσω. Και τον Κουντουρά και τον Κόκα. Μπορώ να μιλήσω. Εντάξει, αφήστε τον όμως να ολοκληρώσει. Γιατί έχει να πει για τα κόκκινα δάνεια και τον κύριο Καρασάκη τον έδωσε εκεί στην αγωνία. Μιλάτε γρήγορα. Το δεύτερο, κύριε Γρηγοράκο, είναι ότι η χώρα βρίσκεται σε ανάπτυξη με βάση αυτά τα οποία λένε οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, εκτός αν είστε τόσο ευρωπαϊκό κόμμα που δεν εμπιστεύεστε τι λένε οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, 2,5%. Τα λένε τα reports. Η Ευρώπη είναι σε ανάκαμψη 1,5%, εμείς είμαστε 1% πάνω. Τρίτον, βεβαίως και έχουν γίνει πολλά έργα υποδομής στην Ελλάδα, με πολύ δύσκολα πράγματα και πετσοκομμένες δημόσιες επενδύσεις, γιατί έτσι μας παραδώσατε τη χώρα. Τελειώσαμε τους αυτοκινητόδρομους που τους καθυστερούσατε μία δεκαετία σε 1,5 και 2 χρόνια. Δρομολογούμε υποδομές σε οδικές αρτηρίες μεγάλες. Το μετρό της Θεσσαλονίκης σε λίγους μήνες τελειώνει κτλ. Αυτά ο κόσμος τα βλέπει και τα ξέρει σε πολύ δύσκολα δημόσια οικονομικά. Μα επί της ουσίας είναι αυτά που λέω, κύριε Χαζαμπόπουλο. Μην κάνουμε αναδρομή σε όλη τετραετία τώρα. Τι μας πιστεύει ότι ανεβαίνει η οικονομία της χώρας 2,5%. Δεν το βλέπετε αυτό τώρα. Να αφήσουμε, πάμε παρακάτω την κουβέντα μας. Αυτό που είπε. Μα δεν έχω πει γνώμη. Στοιχεία παρουσιάζω. Δεν τελειώσαν οι αυτοκινητόδρομοι στη χώρα. Τελείωσε ή δεν τελείωσε. Ήταν όλα έτοιμα να τελειώσουν. Δεν γυμνιάζατε αυτά έτοιμα. Γιατί έδωσατε τις κορδέλες για να επιμείνω λίγο. Κύριε Γρηγοράκο, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Να επιμείνω λίγο στο θέμα των κόκκινων δανείων. Σωστά είπε ο κύριος Γρηγοράκος για τον τρόπο λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος τη δεκαετία του 90 και του 2000. Έτσι ακριβώς διοικούσε το πολιτικό σύστημα και οι ορισμένες τότε από το πολιτικό σύστημα διοικήσει των τραπεζών που δίνανε δάνεια στους φίλους με ένα τηλέφωνο. Έλα μωρέ, θα έρθει ο Ζαχαριάδης από εκεί, είναι φίλος μου, είναι στο κόμμα, σαν τον είναι δικό μου. Όχι, όχι, έτσι, όλοι ξέρουν, κύριε Κικίλια, έτσι τι ακριβώς λέω. Σαν λοιπόν, όχι, οι τράπεζες. Κύριε Κικίλια, μην κάνετε πλάκα. Είστε ένας πολύ νέος άνθρωπος, κατά τη γνώμη μου σοβαρός πολιτικός. Δεν έχετε σχέση με αυτό το βρώμικο παρελθόν του πολιτικού συστήματος που χρεοκόπησε τη χώρα το 2009. Γιατί δεν έχετε. Κύριε Ζαχαριάδη, ούτε εσείς, κύριε Γρηγοράκο. Δεν έχετε σχέση ούτε με το βρώμικο. Αυτό λοιπόν, το βρώμικο λοιπόν, ακούστε μάλιστα. Τώρα λοιπόν. Λοιπόν, αυτή η διοίκηση που περιγράψατε στο τραπεζικό σύστημα που γέμισε σκελετούς, ντουλάπια, χρέη. Διάλυση των τραπεζών αγκαλίτσα είναι ο τρόπος λειτουργίας του δικού τραπεζικού συστήματος. Κύριε Ζαχαριάδη, εγώ εδώ σαν δάνειο στον Καλογρίτσα. Συγγνώμη, το σκοτόπια εγώ εδώ σαν δάνειο στον κύριο Καλογρίτσα. Ένα λεπτό, συγγνώμη κύριε Διευθυντά, της κοινωνικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αγαπητέ Βασίλη, μη διακόπτης. Θέλετε να κάνετε τώρα ιστορική αναδρομή σαν το που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ 4 χρόνια. Όχι. Η Υποδραγασάκης θα τα πληρώσει ο κόσμος. Τα σπασμένα του τραπεζών, ναι ή όχι. Η Υποδραγασάκης θα τα πληρώσει ο κόσμος. Θα απαντήσει σε μια ερώτηση πραγματική τώρα. Έχουμε ένα τραπεζικό. Εγώ δεν θα δάνειο στον Καλογρίτσα. Μπορώ να πω. Μα κατηγορείτε. Λοιπόν, εντάξει, εν πάση περιπτώσει, αγαπητέ Βασίλη. Δεν μπορεί να κατηγορείτε κάποιον για μπορώ κάποιον να απαντάτε. Να κάνω ένα επιχείρημα. Να απαντήσετε. Να πω μια απάντηση ακριβώς. Λοιπόν, τώρα μα κάνετε ιστορική αναδρομή. Γνώμη. Τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα δείτε τι θα γίνει στι αυτοδικέ εκλογέ. Αφήστε το να απαντήσει. Ελάτε για να ολοκληρώσουμε. Αυτό θα το πούν οι πολίτε. Αν θα βρούμε ή δεν θα βρούμε την ψήφο μα. Εδώ δεν συζητάμε αυτό. Απαντήστε εδώ συζητάμε ποιο διέλυσε τι τράπεζε. Σα ξαναλέω λοιπόν. Εγώ έδωσα δάνεια στον Καλογρίτσα. Εσεί με βοσκοτόπια στον Καλογρίτσα. Το νέο. Ένα λεπτό. Το άθαρτο και το νέο και το καινούριο. Κύριε Κικίλια, μπορώ να ακουστώ. Μα μιλάτε. Λοιπόν, ό,τι γνώμη και να έχει ο καθένας για την υπόθεση του Καλογρίτσα, εάν κάποιος πιστεύει ότι το συνολικό τραπεζικό πρόβλημα της χώρας έχει όνομα και επίθετο Καλογρίτσας, εντάξει, και αυτό εγώ το καταθέτω. Λέω λοιπόν, έχουμε νέα δεδομένα στο τραπεζικό σύστημα, έχουμε υγιή οικονομικά, πάμε να φτιάξουμε τις δομές και τις υποδομές ώστε το τραπεζικό σύστημα να λειτουργεί με βιωσιμότητα. Δεν θα χρειαστεί καμία ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, διότι η τελευταία ανακεφαλαιοποίηση. Διαψεύδε, λοιπόν, η οποία Καρασάκη. Δεν είπε αυτό τον ο κύριος. Αντιπρόεδρος κυβέρνησης τον διαψεύδε. Μην με διακόπτετε. Λέει μπουργες, παίζετε λοιπόν, με το τραπεζικό σύστημα. Εγώ παίζω. Εγώ ο αντιπρόεδρος κυβέρνησής σας βγήκε και είπε, κύριε. Σας παρακαλώ. Και είπε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησής σας ότι ο Κοσμάκης θα πληρώσει τα σπασμένα επίση δεν τα καταφέρει. Ο Κοσμάκης, κύριε. Αυτό βγήκε και είπε ο αντιπρόεδρος.
Να πάρετε θέση. Εμείς δεν λέμε ο Κοσμάκης. Εμείς λέμε ο κόσμος. Τώρα. Εμείς να λέμε πάρετε ο θέση. Ακούω, θα πάρω, μα δεν μπορώ να πάρω. Μα θέλω να απαντήσω. Να πάρετε θέση, δεν είναι δημοσίως. Προσπαθώ να πάρω θέση. Θα πληρώσει ο κόσμος για τις τράπεζες. Κύριε Βικίλια, ένα λεπτό. Αφήστε να απαντήσει. Ο κόσμος, και όχι ο Κοσμάκης, ο κόσμος πληρώνει επί 10 χρόνια τα σπασμένα της άθλιας δικής σας διοίκησης και του ΠΑΣΟΚ. Αφήστε με να απαντήσω, να σας πω ποια είναι η απάντηση. Αφήστε με. Λοιπόν, το Δεκέμβρη του 2015 έγινε η τελευταία και επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος. Δεν χρειάζεται καμία άλλη κεφαλαιακή ενίσχυση. Με βάση αυτά τα οποία λένε οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και η ανεξαρτησία του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, οι ελληνικές τράπεζες έχουν πλήρη και επιτυχή και μεγάλη κεφαλαιακή επάρκεια για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες τους. Βεβαίως υπάρχουν ζητήματα τα οποία έρχονται από το παρελθόν, γιατί βγήκαμε από 10 χρόνια μνημόνιο και αυτά κοιτάμε να αντιμετωπίσουμε και θα τα αντιμετωπίσουμε. Ολοκληρώνω σε 10 δευτερόλεπτα. Με αυτή την έννοια ο πολίτης δεν έχει να ανησυχεί για τη λειτουργία και την ευρωστία του τραπεζικού συστήματος. Χρειάζεται εμπιστοσύνη και βοήθεια στο τραπεζικό σύστημα για να ανακάμψει. Και πάμε σε μια κατάσταση διαρκούς βελτίωσης. Και ζητώ από όλους τους πολιτικούς και τα πολιτικά πρόσωπα να κάνουμε σκληρή έντονη αντιπαράθεση. Αλλά το τραπεζικό σύστημα να έχει μια αυτονομία. Αν αρχίσουμε και το βάλουμε και το πετροβολούμε, τότε τα πράγματα, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι σωστά. Ξέρετε ότι μπορεί να πάμε μέχρι το βράδυ. Αφήστε με 30 λεπτά να πούμε. Κυρία, ξέρετε ότι μπορεί να πάμε μέχρι το βράδυ. Έτσι δεν είναι. Πολύ σύντομα, σας παρακαλώ, και εσείς και ο κύριος Γρηγοράκος. Αφήσατε τον κύριο Ζαχαριάδη να μιλάει. Δεν είμαστε βουλή. Μα δεν είμαστε βουλή. Τον διέκοψα εγώ, όντως. Πάμε και εκεί. Διέκοψα όχι μία, δύο και τρεις φορές. Για να απαντήσετε κάτι στο οποίο δεν απάντησε. Όχι εγώ, όχι ένας πολίτης. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο έγκριτος κατά ΣΥΡΙΖΑ κ. Δραγασάκης, αυτός ο οποίος είχε με την υπογραφή του Πρωθυπουργού την ευθύνη των τραπεζών τα τελευταία 4 χρόνια, βγήκε δημοσίως και κανείς δεν το έχει διαψεύσει αυτό και είπε ότι οι τράπεζες έχουν πρόβλημα και ότι αν συνεχίσει έτσι η κατάσταση και δεν δοθεί λύση. Είπε αν δεν δοθεί λύση. Μην με διακόπτες, παρακαλώ. Μα αν δεν δοθεί λύση. Είπε ότι αν δεν δοθεί λύση στα κόκκινα δάνεια θα χρειαστεί να πάρουμε μέτρα για τις τράπεζες. Δηλαδή, ή θα τα πληρώσει ο κόσμος ή θα γίνει νέα κεφαλαιοποίηση. Αν δεν βρεθεί λύση. Μα συγγνώμη. Μα τώρα κοροϊδευόμαστε. Ξέρετε, κύριε, πόσα κόκκινα δάνεια έχουν οι τράπεζες. Εδώ έχω τη δήλωση στην ιστοσελίδα του κυρίου Δραγασάκη. Θέλετε να μου αφήσετε να πω μια κουβέντα. Ναι, να πείτε, αλλά λέει, μπαίνετε δραγασάκης.gr και λέει σε αυτό που λέτε εσείς, γιατί είναι πυκνός ο χρόνος. Απάντηση στα ψεύδη και στην ευθυνότητα της Νέας Δημοκρατίας. Και απαντάει, κύριε Κικίλια, ακριβώς αυτό που λέτε εσείς. Θέλετε να το διαβάσω, να το διαβάσω. Ξαναλέω λοιπόν ότι κοροϊδεύετε τον κόσμο, δεν θέλετε να πείτε την αλήθεια για το πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο έχουν οι τράπεζες με δική σας επαιτειότητα, γιατί 4 χρόνια αρνηθήκατε να κάνετε το παραμικρό. Είστε ανίκανοι να διοικήσετε. Το μόνο πράγμα το οποίο σας ενδιαφέρει είναι να βάζετε τρικλοποδιές στους πολιτικούς σας αντιπάλους, να τους κυνηγάτε και να τους διώκετε. Δεν θέλετε να δώσετε λύση στα πραγματικά προβλήματα του ελληνικού λαού. Γι' αυτό και δεν ακουμπήσατε το βαθύ τραπεζικό πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια, το αφήσατε να συρθεί για να το χρεώσετε στους επόμενους. Αυτή είναι η αλήθεια. Ό,τι προεκλογικό λόγο και να πείτε εδώ πέρα για το μετρό στη Θεσσαλονίκη, που είναι ντροπή να το λέτε. Δηλαδή, εσείς. Μην το ανοίξουμε και το μετρό στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ. Όχι και το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Όχι και το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Γελάει ο κόσμος. Δεν είναι έτοιμο το έργο. Μανιάτικα θέλω. Λακωνικά να μου τα πείτε τώρα. Η κυβέρνηση γεμάτη αμοραλιστές προσπαθεί λοιπόν να κρύψει κάτω από το χαλί όλα τα προβλήματα της χώρας. Λοιπόν, προσπαθεί να καταλάβει το χώρο της κεντροαριστεράς, τον οποίο δεν θα το επιτρέψουμε εμείς. Εμείς αρχίζουμε λοιπόν με το συνέδριό μας να είμαστε σαφείς, να μην έχουμε, ξέρετε, σκοτεινές πλευρές. Θα προλάβουμε. Και θα πάμε πολύ δυνατή στις εκλογές να αποδείξουμε τελικά ποιος είναι ο κυρίαρχος της κεντροαριστεράς και όχι αυτοί οι οποίοι έρχονται ενοικιαστές πάλι να πάρουν το χώρο της κεντροαριστεράς, γιατί απλούστατα δεν έχουν κανένα στίγμα σε όλα αυτά τα χρόνια τα οποία κυβέρνησαν τη χώρα. Κυβέρνησαν τη χώρα με το ότι όσα πάνε και όσα έρθουν. Γι' αυτό η χώρα λοιπόν είναι σε αδιέξοδο τεράστιο και κινδυνεύει δυστυχώς ο ελληνικός λαός με τόσες μεγάλες θυσίες που έκανε να βρεθεί πάλι μπροστά πολύ, στα μεγάλα αδιέξοδα και να πληρώσει τα σπασμένα του ΣΥΡΙΖΑ και του Βαρουφάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς να ρωτήσω κάτι το φίλο μου, τον κύριο Κικίλια. Όχι, κύριε Βουλευτή, με αυτά τα 200 εκατομμύρια, γιατί μου λέτε ότι τι κάνετε το πληρώνετε. Σας είπα,
Τι κάνετε. Είναι τακτοποιημένο. Ναι. Σας είπαμε και σας εξηγήσαμε ότι... Γιατί έχω και μια εικόνα να πω στον κύριο Δραγασάκη. Επειδή πληρώνω, επειδή πληρώνετε το κόμμα και υποχρεώσεις. Σας φαίνεται αστείο. Δεν τρολάρω. Καθόλου δεν τρολάρω. Κύριε Χαϊάννη, ευχαριστούμε για το θέμα στο παρέλαφο. Να τρολάρουμε και εμείς από τον κύριο Αϊστρόμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Γκογιάκο, δεν έχουμε χρόνο. Δεν ακούγεται κανείς. Δεν ακούγεται κανείς. Δεν ακούγεται κύριε Γκογιάκο μου. Εσείς κύριε Γκογιάκο, Εδώ σε μένα. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς πάμε στο διαγωνισμό μας γρήγορα.